Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Λειξουρίου για την πρωτοβουλία του αυτή να κάνει μια εξαιρετική συναυλία απόψε με καλλιτέχνες τους οποίους λατρεύουμε στην κυριολεξία στο Λειξούρι για να περάσουμε μια ήσυχη βραδιά. Είμαστε με έντονο στρες στην περιοχή, το αντιλαμβάνομαι, αλλά όταν φανταστείτε τα άτομα με αναπηρία αυτή τη στιγμή φοράνε όλα μάσκα, ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, μας πλησιάζουν από απόσταση, χρησιμοποιούν αντισηπτικά, όλοι εμείς οι άλλοι ξέρουμε να προστατεύσουμε πολύ καλά τους εαυτούς μας και είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι στο Λειξούρι τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί πάντα πάνε πολύ καλά. Χαίρομαι που βλέπω τον κύριο Κωνσταντάκη μαζί μας, που είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΚΕ, ο προηγούμενος πρόεδρος της ΚΕΔΙΚΕ και πολύ καλός συνεργάτης και φίλος μου. Διακρίνω πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμούν με την παρουσία τους. Απόψε και πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, θέλω να σας πω ότι έχουμε μια ομάδα μαθητές του Δημοτικού και Γυμνασίου Αρσακείου Ψυχικού και μαθητές του Δημοτικού Αρσακείου ΕΚΑΛΗΣ και έχουν οργανωθεί, βλέποντας και γνωρίζοντας και από την προσφυσινή εκδήλωση τι γίνεται με τον Υπερίωνα, έχουν ευαισθητοποιηθεί και προχθές στο σπίτι του αείμνηστου πατέρα Γεώργιου Μεταλλινού κάνανε ένα μικρό μπαζάρ μεταξύ τους με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τον Υπερίωνα. Είχαμε παραβρεθεί και εμείς με παιδιά του Υπερίωνα εκεί, περάσαμε ένα πολύ καλό βράδυ με τους γονείς τους που είναι εδώ και κάνουν διακοπές και αγαπούν το Λειξούρι πάρα πολύ. Είναι η Ζωζόη Μεταλλινού, η Ηλιάνα Ιβολάνη, ο Γεώργιος Μεταλλινός του Θεοδόρου, ο Γεώργιος Καλοσπύρος, η Νάσια Μεταλλινού, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος, η Αγγελίνα Πανταζάτου και η Τζούλια η Πανταζάτου. Και μόνοι τους αποφάσισαν να οργανώσουν μια μικρή λαχιοφόρο αγορά στην είσοδο. Η καιρή είναι δύσκολη, εγώ είπα, και δεν θέλω να φανούμε πάρα πολύ υπερβολική σε ό,τι αφορά τον Υπερίωνα. Αντιλαμβανόμαστε και ξέρουμε πόσο δύσκολα περνάει ο κόσμος και τι λειξουριώτες πια τον έχουν βάλει μέσα στην ψυχή τους τον Υπερίωνα, πιστεύω. Μας έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ και όχι μόνο, και από τον υπόλοιπο νομό. Και βέβαια ο Λαγνός, όποιος κερδίσει απόψε, θα έχει ένα τριήμερο μέχρι και τέλη Αυγούστου εκ μέρους των Arial Hotels. Έχουν προσφέρει ένα τριήμερο σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο του ομίλου τους και δυστυχώς ο κύριος Γεράσιμος Πανταζάτος που τους εκπροσωπεί δεν μπορεί να είναι για σοβαρούς προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους δικούς του, στέλνει τον χαιρετισμό του στην αποψινή εκδήλωση, αλλά εύχεται τα καλύτερα και πάντα θα έχουμε τη στήριξή του σε οτιδήποτε και αν κάνουμε εμείς ως Υπερίων αλλά και ως Δήμος Παλικής. Λειξουρίου. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε Υπερίωνα και Δήμο Λειξουρίου. Θεωρώ ότι και για τον Δήμο Λειξουρίου ο Υπερίωνας είναι ένα δικό του παιδί. Πρέπει να στηρίξουμε μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας χειροκροτήσουμε όλοι. Είναι πολύ σπουδαίο και σημαντικό μια τέτοια προσπάθεια να γίνεται από παιδιά και που δεν είναι και όλα και κεφαλονιτόπουλα. Απλά βρίσκονται εδώ για διακοπές, ευαισθητοποιήθηκαν από την προθεσινή εκδήλωση του Υπερίωνα και αποφάσισαν να κάνουν αυτές τις δράσεις μόνους τους. Είναι ο Βαγγέλης, εκπρόσωπος των ωφελούμενων του Υπερίωνα, θα τραβήξει το λαχιάκι τώρα για να δούμε ποιος το έχει πληρώσει, να τα ανακατέψουμε καλά. Δεν θα το πάρει ο αέρας και τράβα εσύ, Βαγγέλη μου, ένα λαχιάκι, όποιο θέλεις. Θα μας πεις μόνος το νούμερο. Το όνομα. Το κερδίζει ο Ανδρέας Παναγόπουλος, το νούμερο 4. Και θα παρακαλούσα το κοριτσάκι που κρατάει τα χρήματα να πει ακριβώς το ποσό και τι προσφέρει στον Υπερίωνα να δώσει. Έχουμε μαζέψει 435 ευρώ και τα δίνουμε στον Υπερίωνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μόλις ανοίξει ο Υπερίων, γιατί είναι 15 μέρες κλειστός στις 7 του Σεπτέμβρη με την έναρξη των σχολικών μονάδων, θα στείλουμε βραβεία και επένους σε όλους σας. Είστε καταπληκτικοί, είστε πολύ ευαίσθητοι, έχετε ήδη αποδεχτεί τη διαφορετικότητα. Να είστε καλά εσείς, η οικογένειά σας και όλος ο κόσμος. Και βέβαια να πούμε ότι έχετε πάρει πάρα πολύ καλές αρχές, φαντάζομαι και από τα σχολιά σας, αλλά και από την οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ και τα καταθέτω στην Εθνική Τράπεζα, στον αντίστοιχο λογαριασμό του Υπερίωνα,
να πω ότι μας βοήθησε στην προσπάθεια αυτή η συντοπίτησά μας η Ειρήνη Τρομπέτα και ένα χειροκρότημα και για εκείνη. Σας ευχαριστώ. Να καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά μου τον κύριο Κωνσταντίνο. Με τίτλο «Η βραδιά, Διξούρη, πόλη μαγική». Και τολμήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Καινούργια εμπειρία αυτή. Αντώνη μου, δεν ξέρω πώς ήρθες να τραγουδήσεις με αυτό το επώνυμο βέβαια. Θες να μας πει λίγο το επώνυμο σου. Για να σταματήσω ο φόβος. Ομοιοπαθητική. Έτσι. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη βραδιά. Και έτσι αυτές, το δύσκολο καιρό που περνάμε τώρα. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα μόνο. Να έχουμε σύμπνοια, αλληλεγγύη, συλλογικότητα και όλα θα πάνε τέλεια. Λιξούρι. Μια πόλη μαγική. Ένα μαγικό ταξίδι πολιτισμού με τις ονειρικές φωνές της Νίνας Λοξάρη και του Αντώνη Κορονέου. Oh.
Thank you.
όμορφη πόλη και το τραγούδι που ακολουθεί τώρα είναι από το ποιητικό κύκλο Λιποτάκτες και είναι σε ποιήση του αδερφού του Μίκη Θοδωράκη, του Γιάννη. Oh.
όσο έχεις μείνει. Σκόπια φυλά στην καλαρή, πες την ομίχλη πέντοντο. Πες την ομίχλη πέντοντο. Μαχαίρι στην καρδιά στεγή. Thank you.
Thank you.
για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Με έδεσαι για πάντα, αλλά πάντα με γυρίζω στο λιμάνι της καρδιάς μου. Κάπως έτσι έγραψε και ο Μίκης στο επόμενο τραγούδι. Όλο του κόσμου και να πω
Θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Περίων και στους γονείς και στα παιδιά αυτά, τα παιδιά που είναι ανώτερες ψυχές και παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, γιατί μόνο αγάπη έχουν μέσα τους. Όλα τα παιδάκια του κόσμου να είναι καλά, να τους δίνουμε την αγάπη μας, γιατί μόνο αυτό θέλουμε. Αφιερωμένα αισθητικά. Να συμπληρώσω την αφιέρωση. Και εγώ να το αφιερώσω στα δικά μου τα παιδιά, το Χαράλαμπο και την Αγγελική, που είναι για πρώτη φορά απόψε.
γράφτηκε για το μεγάλο έργο του Νίκου και είναι σε ποίηση του Κώστα Πύρου. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τις καταπληκτικότερες μελωδίες σε ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη από τον κύκλο «Τα Λυρικά». Ο Μίκης το έγραψε αυτό για τα παιδιά που χαθήκαν στον πόλεμο του 40. Thank you.
Thank you.
Η Νίνα Λοξάρη, ο Αντώνης ο Κοροναίος, εγώ και ο Παναγιώτης η μουσική μας παραγωγός, η κυρία Αθηνά Μπαλτά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη που μας δείξατε. Και να ξέρετε, όταν όλοι φεύγουν, κάποιοι μένουν. Και το βαρέλι πιάνει πάτο για να ξαναγεμίσει. Δύναμη και κουράγιο και θα πάμε μπροστά. Thank you.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη βραδιά, την τόσο μελωδική και σπιρτόζικη. Α, και εγώ θα ήθελα να ξανακούσω ακόμη κάνα τραγούδι. Δηλαδή, το αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι, δεν θα λεγάω. Γιατί το είπες τόσο σπιρτόζικα και μ' άρεσε γι' αυτό. Λοιπόν, α, εξέπληξε, το κατάλαβα. Πραγματικά μια όμορφη βραδιά, εξαιρετική. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να έρθει εδώ κοντά μας. Δήμαρχε, για σένα διάλεξα τα όμορφα μάτια. Θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Μάκη τον Γαλανό, τον Αντιδήμαρχο, ότι ήταν μια βραδιά εξαιρετική. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του απόψε, για την υπέροχη αυτή βραδιά, και κυρίως σας ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε να καταλάβουμε σήμερα πραγματικά την έννοια της ψυχαγωγίας. Είναι η αγωγή της ψυχής. Με όλα αυτά που έχουμε βιώσει τους τελευταίους μήνες, το είχαμε τόσο πολύ ανάγκη αυτή την αγωγή της ψυχής σήμερα που νιώσαμε, να δούμε πραγματικά την έννοια της ψυχαγωγίας τι σημαίνει. Ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε και στο μέλλον να τα πούμε σε μια ακόμα καλύτερη περίοδο που θα μπορεί ακόμα περισσότερο κόσμο να έρθει και με πολύ μεγαλύτερη διάθεση. Ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλείτε να έρθει ο κύριος Άγγελος Κωνσταντάκης, να έρθει κοντά μας τιμητικά, ο παλιός συνεργάτης και φίλος. Δεν βλέπω εδώ κάτω. Τιμητικά και ως φιλοξενούμενος, επειδή στο Λιξούρι ξέρουμε να είμαστε φιλόξενοι, να πω για τον Άγγελο τον Κωνσταντάκη, όλα αυτά τα χρόνια από το 2011 μέχρι και το 2019 που συνεργαστήκαμε στην Κερικέ, σε κάθε προσπάθεια ήταν αρρωγός, στήριξε όσο μπορούσε και όσο πραγματικά έπρεπε, υπερέβαλε πολλές φορές σε αυτό και στήριξε όλες τις εκδηλώσεις μας στο Λιξούρι. Το αξίζει ένα χειροκρότημα και το αξίζει να απομείνει να δώσει. Η κυρία Μαρουμπούλ ανέβει επάνω με τα παιδιά. Πραγματικά η βραδιά ήταν υπέροχη. Άλλωστε έχουμε συνηθίσει πλέον. Χωρίς μπαρμπάτι πολιτιστικό καλοκαίρι δεν γίνεται. Είτε με κορονοϊό είτε χωρίς κορονοϊό. Α, αλλά πάντα με τον κύριο Κοροναίο τον Αντώνη. Έγινε σχεδόν λειξουριώτης. Κυρία Λοτσάρη, ήσασταν καταπληκτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια για τον Υπερίωνα.
Τα δε τραγούδια που επιλέξατε να τα πείτε ήταν φανταστικά. Ελπίζουμε ότι θα σας ξαναδούμε σε μια άλλη... του χρόνου. Που θα σας φέρει αποκλειστικά ο Υπερίων, μάλλον. Okay, λοιπόν, ο Κοσμάς θα σας δώσει από το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία, από τον Υπερίων, ένα δώρο, κυρία Λουτσάρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να κλείσω. Να ευχαριστήσω και εγώ γιατί πραγματικά δείξαμε όλη συνέπεια και πειθαρχία και το γεγονός ότι είμαστε υπέρ των δέων σήμερα επιφυλακτικοί και με τις μάσκες μας. Είναι πολύ σημαντικό να θυμίσω και να πω ότι η αυριανή εκδήλωση που ήταν για την πλατεία θα γίνει εδώ, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να τηρήσουμε όλα τα μέτρα που πρέπει και για να μην χάσουμε την ευκαιρία να ξαναδιασκεδάσουμε. Επομένως, η αυριανή εκδήλωση θα γίνει εδώ, στον ίδιο χώρο. Πραγματικά είσαστε ένα καταπληκτικό κοινό. Σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, αισθήματα και συναισθήματα αλληλεγγύης, αγάπης και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Θέλω να πω ότι είναι μαζί μας η πρόεδρος της Αδελφότητας Κεφαλήνων και Ιδακησίων Πειραιά, η κυρία Μαριολένη Νεοφύτου. Σας ευχαριστούμε. Και δεν θα το παραλείψω, θα το πω, ο επιστημονικά υπεύθυνος της δομής, που τώρα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πολύ αγαπημένος μας ψυχίατρος, ο Γιώργος ο Θεολόγος. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ξεκινήσαμε. Για να δούμε. Πάμε άλλη μία. Συναυλία από την αρχή. Θα το πούμε όλα από την αρχή. Τι? Δεν θα πάμε να το πούμε. Θα λέτε, θα μείνετε. Θα το πούμε άλλη μία. Κλείσουμε τα βέρνες. Πάμε. Μια πολύ μαγική το Λιξούρι.